Στην πάυση των ερευνών για τον εντοπισμό του 43χρονου ψαρά ανοιχτά του στριμωνικού κόλπου προχώρησε το λιμενικό σώμα λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και ο οποίος αγνοείται από το απόγευμα της Τετάρτης 19 Μαΐου. Ο 43χρονος μαζί με τη σύζυγό του είχαν πάει για ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή των Κυρδηλίων όταν ξαφνικά το αλιευτικό σκάφος ανετράπη και ο ίδιος εξαφανίστηκε. Η γυναίκα του ψαρά κατάφερε να βγει στην ακτή κολυμπώντας και αμέσως ειδοποίησε το λιμενικό σώμα. Στη συνέχεια η 43χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αρχικά στο κέντρο υγείας Μαυροθάλασσας και από εκεί στο νοσοκομείο Σερών. Ο στριμώνας που μπαίνει στη θάλασσα, κάπου η Αιγαία είναι. Γιατί εκεί είχαν το καίκι, το έφερναν, πήγανε και στο γυρισμό, είναι κάπου περίπου εκεί. Τώρα ακριβώς δεν ξέρουμε. Τι να πω. Είχανε πάει με τη βάρκα δηλαδή για... Με τη βάρκα, ναι. Στο γυρισμό είναι ό,τι είναι. Τι επικίνδυνο, το μέρος, ήσυχο μέρος, δεν είναι κάτι τέτοιο, τι να πω, ό,τι και να πω. Εγώ δεν πήγα μέσα, ούτε ξέρω. Αυτή τη στιγμή ποιες δυνάμεις τον αναζητούνε? Το λιμονικό, το βατρά άνθρωποι και ένα σύλλογο συντή είναι με το δρόμο ήρθανε ψάχνανε. Περιμένουμε και εμείς. Κατά τις 4 η ώρα στο στριμωνικό κόλπο και συγκεκριμένα στο ύψος της αρχαίας Αργύλου ενημερωθήκαμε ότι αγνοούνται ένα ζευγάρι. Συγκεκριμένα η γυναίκα ήταν με το σύζυγό της και ψαρεύανε στο ύψος της αρχαίας Αργύλου. Mm-hmm. Δεν γνωρίζουμε ότι ήταν επαγγελματίες ή μη. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι κατέφερε η σύζυγος βγήκε σε στεριά και ο σύζυγος δεν ξέρουμε ούτε για ποιο λόγο να αποδογύρισε η βάρκα. Αλλά το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι αγνοείται έως και αυτή τη στιγμή. Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές Καβάλας, Ιερισσού, Σταυρού και Θάσου και άμεσα ξεκίνησαν έρευνες στην ανωτέρω θαλάσσια περιοχή με τη συμμετοχή 4 περιπολικών σκαφών, ενός ελικοπτέρου Super Puma, 5 σκαφών, ενός ιδιωτικού σκάφους, περιπολικών οχημάτων του λιμενικού σώματος και ιδιωτών από ξηράς. Δυστυχώς μέχρι και τη στιγμή της πάυσης των ερευνών δεν υπήρξε κανένα ίχνος του 43χρονου.